θριαμβευτική πρόβα στη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου. Η διάσημη σκηνή ανεβάζει τον Ανδρέα Σενιέ, ένα από τα αριστουργήματα του Ομπέρτο Γκορντιάνο, μέλους του Ιταλικού Καλλιτεχνικού Κινήματος του Βερισμού. Δίχως αμφιβολία είναι μια πολύ αναμενόμενη επιστροφή 30 χρόνια μετά την τελευταία παραγωγή στο Covent Garden. Η ορχήστρα μου είναι πολύ ενθουσιασμένη με αυτήν τη μουσική. Αυτή η εφορία, ο ενθουσιασμός και η θεατρική εξυπνάδα από την πλευρά του συνθέτη συγκινούν όλους τους συντελεστές αυτής της παράστασης. Για να αποδώσει σωστά τη μουσική και να μαγέψει στους θεατές, χρειάζεσαι τους καλύτερους, χρειάζεσαι τις καλύτερες φωνές. Όμως η ορχήστρα είναι πρωταγωνιστής. Πιστεύω ότι αυτή επικοινωνεί με το κοινό και στέλνει το μήνυμα που θέλουμε. Η μουσική είναι η ουσία και αυτή αναδεικνύεται στην παράστασή μας. Το cast είναι εξαιρετικό. Πρωταγωνιστεί ο Γιόνας Κάουφμαν, ο μεγαλύτερος τενόρος της εποχής μας. Στις περισσότερες όπερες του καλλιτεχνικού κινήματος του Βερισμού, το πάθος είναι ένας βασικός παράγοντας. Αυτό σημαίνει ότι η μουσική είναι τόσο γεμάτη με συναισθήματα που πρέπει να είσαι προσεκτικός, να μην χάσεις τον εαυτό σου, να μην κάνεις πάρα πολλά, να μην επέμβεις δραματικά αν θέλετε. Αυτές οι μελωδίες είναι μια μεγάλη πρόκληση, την οποία με χαρά αποδέχομαι. Κάθε μουσική γραμμή τοποθετείται τόσο καλά που αποτελεί μεγάλη απόλαυση, αλλά φυσικά πρέπει να επιβιώσεις. Αδελφή ψυχή, νομίζω πως αυτό είναι η Μανταλένα για τον ήρωά μου. Δεν πρόκειται απλά για ένα μεγάλο πάθος. Η αγάπη τους είναι αγνή, είναι ενωμένη και ενθουσιασμένη, ακόμα και με την ιδέα πως θα πεθάνουν μαζί. Δεν σκέφτονται να το σκάσουν μαζί. Καταλαβαίνουν πως το πεπρωμένο τους είναι να φύγουν μαζί. Είναι γραφτό να πεθάνουν μαζί. Δεν κάνουν πίσω. Δεν προδίδουν τον ερωτά τους. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως στην όπερα Άνδρεα Σενιέ υπάρχουν συγκλονιστικές στιγμές. Κάποιες έχουν να κάνουν με την ομορφιά της μουσικής, κάποιες άλλες με το πάθος. Νομίζω ότι όλα αυτά τα στοιχεία αναδεικνύονται στο τελικό ντουέτο που πραγματικά κόβει την ανάσα. Οι φωνές καρφαλώνουν όλο και ψηλότερα και ουσιαστικά ενσαρκώνουν το ζωντανό θάνατο. Είναι πραγματικά πολύ συγκινητικό. It's very, very moving also.